174 ημέρες κράτησε το ποδηλατικό ταξίδι του Παναγιώτη Μπαλολάκη, το οποίο ξεκίνησε και κατέληξε στα Χανιά. Ο Χανιώτης ποδηλάτης διέσχισε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη, ακολουθώντας μια πρότυπη οικολογική διαδρομή με τίτλο «Ποδηλατώντας την Ελλάδα». Ο ερασιτέχνης αλλά έμπειρος ποδηλάτης κατάφερε να περάσει από όλες τις πόλεις και τις σπουδαιότερες ιστορικές και τουριστικές τοποθεσίες της Ελλάδας. Κατάφερα να πορευτώ με το ποδήλατο μέχρι πάνω βόρεια στα σύνορα, αριστερά. Γνώρισα πάρα πολλά όμορφα μέρη, ανθρώπους που η φιλοξενία τους θα μου μείνει αξέχαστη. Νιώθω τυχερός γιατί μπόρεσα φέτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια να κάνω κι εγώ το όνειρό μου πραγματικότητα. Μέσα σε λίγες ημέρες έκανε 8.500 χιλιόμετρα πετάλι. Νομίζω ότι έδωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα σε όλους εμάς που στην καθημερινότητά μας πολλές φορές παραλείπουμε να φροντίζουμε αυτά που πραγματικά επιθυμούμε και έκανε έτσι μια δική του επιθυμία πραγματικότητα. Και νομίζω ότι το μήνυμά σου ελπίζω να βρει και άλλους μιμητές, ανθρώπους που να ταξιδέψουν, να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, να προωθήσουν το περιβαλλοντικό μήνυμα. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι που στόχο είχε να διατηρήσει ένα χαμηλό, σχεδόν μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, ένα μικρό φωτοβολταϊκό για την απαραίτητη ενέργεια των συσκευών τηλεφωνίας και καταγραφής και διαμονή σε συνθήκες αυτόνομης κατασκήνωσης. Μπορούσα να δω τα θετικά που έχει η κάθε πόλη για να αναπτυχθούν οι ποδηλατόδρομοι. Κάποιες πόλεις, παρόλα τα αρνητικά που είχαν δώσει μεγάλη έμφαση και καταφέρανε πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι δεν γίνεται. Πολύ ευχαρίστως να μεταφέρω τις εμπειρίες μου στο Δήμο, να προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε το Δήμο μας πιο όμορφο, τη ζωή μας πιο ευχάριστη, με λιγότερο άγχος και να πιστέψουμε ότι το ποδήλατο μπορεί να μας μεταφέρει λίγο πιο πέρα από όσο νομίζουμε. Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων, ο Παναγιώτης Μπαλολάκης έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα. Ένα μήνυμα όχι μόνο για το προφανώς ελπιδοφόρο και απαραίτητο στοιχείο της ποδηλασίας στην καθημερινότητα, αλλά και ένα μήνυμα της προσπάθειας που πρέπει να έχουμε διαρκώς για μια επίτευξη προσωπικών στόχων. Θα είμαστε δίπλα του και σε επόμενα ταξίδια, γιατί όπως ξέρω ο Παναγιώτης πάντα ονειρεύεται για τα Χανιά και την υπόλοιπη Ελλάδα ταξίδια περισσότερα.